Μιχάλη, σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το νόημα της ζωής. Μεγάλη κουβέντα θα μιλήσουμε. Είσαι έτοιμο? Όχι, κάτι ξέρεις να μου πεις. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και θέλω να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα, από την επαφή που έχεις με τον κόσμο. Ποιες διαπιστώνεις ότι είναι οι δυσκολίες του? Τι είναι αυτό που τον ζορίζει περισσότερο? Το στρες που λέμε, ας πούμε, όλη την ώρα όλοι μας. Το στρες είναι μια εκδοχή. Γενικά όμως, το δύσκολο για κάποιον άνθρωπο μπορεί να είναι εύκολο για κάποιον άλλο ή πολύ δύσκολο για κάποιον τρίτο. Οπότε το τι είναι δύσκολο είναι προσωπικό. Σίγουρα οι άνθρωποι, όλοι μας, έχουμε μια καθημερινότητα, έχουμε μια ζωή την οποία προσπαθούμε να διαχειριστούμε και σίγουρα έχουμε δυσκολίες. Το σημαντικό είναι στις δυσκολίες αυτές να παίρνουμε το μάθημα, δηλαδή να βλέπουμε τι μπορούμε πώς μπορούμε να γίνουμε σοφότεροι με αυτό. Αρκεί να το λέμε, αρκεί να το ακούσουμε από τον Μιχάλη που το λέει στην τηλεόραση ότι οι δυσκολίες είναι στη ζωή όλων, αλλά πάρτε το μάθημα από τη δυσκολία. Όχι, και φίλτρα ρε το και γίνεται πιο σοφό. Ναι. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε όλοι, όμως πώς γίνεται? Υπάρχουν διαφορές. Πώς γινόμαστε σοφότεροι? Πώς ξαφνικά, πώς γίνεται να μπούμε σε αυτή τη θέση και να πούμε, ωραία βρε κουκλίτσα μου, έχεις αυτά τα προβλήματα. Έλα να πάμε να δούμε τι θα κάνεις με αυτά. Μπορούμε να το κάνουμε τυχαία, να αφαιθούμε στη ζωή να το κάνει για μας ή μπορούμε να επιλέξουμε να πάρουμε τα ηνία της ζωής μας και να ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε κάποιες τεχνικές, κάποιες μεθόδους. Όλοι, λίγο πολύ, κάτι κάνουμε. Κάπως το προσπαθούμε. Κάπως βολευόμαστε. Όχι, ξεβολευόμαστε. Εκεί ήθελα να εστιάσω. Δηλαδή, τι. Έχω μια επαγγελματική ζωή, μια οικογενειακή ζωή. Συναλλάσσομαι με κόσμο, μια κοινωνική ζωή, οτιδήποτε. Όλες αυτές οι επαφές μου δίνουν μαθήματα, με κάνουν σοφότερο, με κάνουν πιο χαρούμενο θα έπρεπε. Αν δεν με κάνουν, πρέπει να αλλάξω κάτι. Στο δικό μας το κομμάτι, που φαντάζομαι ότι γι' αυτό ρωτάς, υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές, συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γίνουμε πιο χαρούμενοι, πιο υγιείς, πιο σοφοί. Το δικό σου κομμάτι εκεί που εξειδικεύεσαι είναι το Pranic Healing. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, θέλω να πάρουμε ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιείτε κι εσείς και το οποίο το συζητάει πάρα πολύ κόσμος. Και το έχουμε λίγο σαν καραμέλα, τον διαλογισμό. Πρώτα απ' όλα, πριν αρχίσει η γιαγιά μου να αλλάζει κανάλι, ο διαλογισμός είναι κάτι κακό που μας έχει έρθει από μία άλλη θρησκεία από την Ανατολή? Ο διαλογισμός δεν έχει να κάνει με θρησκεία. Ευχαριστώ. Στην Καινή Διαθήκη νομίζω ότι αναφέρεται μέσα ο διαλογισμός, έτσι κι αλλιώς. Αλλά να μην πάμε εκεί. Το Harvard λέει με μελέτες, θεμελιώνει και λέει τα ωφέλη του διαλογισμού. Ο διαλογισμός τι είναι? Ο διαλογισμός τι είναι? Μεγάλη δυνατή ερώτηση. Θες να σου πω αυτό που λέγαμε τις προάλλες? Για τι μου είπε ο γιος μου, που είναι 5 χρονών, όταν τον ερώτησε η ξαδέρφη του, είπε τι είναι αυτό? Και απαντάει ο Κωνσταντής, είναι αυτό που το μυαλό σου δεν κάνει τίποτα. Αυτή ήταν η δική του ερμηνεία. Είναι λοιπόν μια άσκηση για το μυαλό μας? Είναι μια πνευματική άσκηση. Δεν ξέρω αν είμαι ο καταλληλότερος για να απαντήσω τι είναι ο διαλογισμός. Ο διαλογισμός όπως τον βιώνω εγώ είναι μια διαδικασία η οποία με βοηθάει να έρθω σε επαφή με την ψυχή μου, με την αέναη πηγή. Και να πάρω πληροφορίες από αυτό, να αντλήσω δύναμη, αγάπη, χαρά, φως και αυτό με τη σειρά να το διαχέσω στο περιβάλλον μου, σε εκεί που ασχολούμαι. Μιχάλη, ένας δυσκολεμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει πολλά ζόρια αυτή τη στιγμή, θα μας ακούει και θα μας λέει, ναι παιδιά πάρα πολύ ωραία, εσείς εκεί πηγαίνετε κάνετε το διαλογισμό σας, εγώ όμως έχω πολύ σοβαρά προβλήματα. Σωστά. Και δεν έχω καμία δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάτσω να κλείσω το μάτι μου και να πω, ποιο είναι το πρόβλημά σου, για κάτι σκέψου το και λύστο. Γιατί δεν έχει δυνατότητα, το έχει προσπαθήσει? Πώς μπορούμε να κρίνουμε κάτι? Το πρόβλημα είναι ότι δεν τολμάμε, δεν κάνουμε το πρώτο βήμα. Μετά θα έρθουν τα άλλα. Ο Μάστερ Τσοά, ο δάσκαλός μας, έλεγε ότι όταν δεν έχουμε χρόνο, όταν ζοριζόμαστε, τότε είναι που πρέπει να διαλογιζόμαστε. Στα δύσκολα. Γιατί ο διαλογισμός έρχεται να δώσει λύση, να φέρει φως, να φέρει δύναμη. Αν είμαι καλά, εντάξει, θα μπορώ να είμαι καλά έτσι κι αλλιώς. Πάλι το χρειάζομαι, αλλά έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα έλεγα σε αυτόν τον άνθρωπο να δοκιμάσει, να προσπαθήσει να κάνει το πρώτο βήμα, να προσπαθήσει να
κάνει μια γενική ζωή του. Ας μην έρθει στο διαλογισμό. Ας κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε χτες και τον έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση που περιέγραψες. Ας κάνει κάτι και ας το αξιολογήσει. Να πει: πήγα γυμναστήριο, βρε αδερφέ. Πήγα σε αυτό το ωραίο δάσος που έχουμε πίσω μας και μου έκανε, ένιωσα καλύτερα. Απέβαλα λίγο στρες που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Το μυαλό μου καθάρισε λίγο. Αν ναι, ας το ξαναδοκιμάσω. Τώρα, αν έρθει στο διαλογισμό, μπορεί να έρθει να δοκιμάσει. Οι μαρτυρίες ή οι εμπειρίες των ανθρώπων, και εγώ μπορώ να μεταφέρω δικές μου, είναι μαγικά, είναι θεαματικά πράγματα που γίνονται, πολύ όμορφα. Χθες το βράδυ είχαμε διαλογισμό και σήμερα έλαβα μηνύματα, ευχαριστώ, είδα το τέτοιο, τζοριζόμουν τόσες εβδομάδες και πήγα γαλήνια. Άλλη κοπέλα μου λέει, κοιμάμαι, ξυπνάω κάθε μία ώρα στον ύπνο μου και ήρθα μία φορά στο διαλογισμό και ξυπνάω κάθε δύο ώρες. Είναι μια βελτίωση, είναι κάτι. Είναι, αυτό όταν γίνεται επαναλαμβανόμενα και βλέπεις όλους τους ανθρώπους να νιώθουν από μία γαλήνη μέχρι... Γιατί το νόημα είναι να το μετρήσουμε στην καθημερινότητά μας. Ναι. Πώς αλλάζει η ποιότητα ζωής μας, η πρακτική μας. Ναι. Με ωφελεί. Και τους γύρω μας. Έλεγα... Τους γύρω μας μέσα από εμάς. Μέσα από εμάς, ναι. Γιατί γινόμαστε φορείς. Κατεβάζουμε ό,τι έρχεται σε εμάς, στο δοχείο μας. Αυτό το κοινωνούμε. Μιχάλη μου, αυτά είναι μεταφυσικά πράγματα. Είναι απολύτως φυσικά. Είναι τρελά. Απλά... Είναι του διαβόλου πράγματα αυτά. Εξαρτάται πώς ορίζει ο καθένας το διάβολο. Ξέρω, αλλά θα πω στη γιαγιά μου, ο Άγιος Αυγουστίνος, νομίζω, έλεγε ότι τα θαύματα δεν είναι μεταφυσικά, δεν είναι του διάβολου, δεν είναι όλα αυτά. Είναι φυσικές λειτουργίες, τις οποίες οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν. Ίσως και η ανθρωπότητα ακόμα. Το ότι πριν κάποια χρόνια δεν γνωρίζαμε τον ηλεκτρισμό και δεν άναβε αυτή η λάμπα, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε το ηλεκτρικό φως. Και πλέον έρχεται και η επιστήμη και η θρησκεία. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία του βουδισμού, του χριστιανισμού, του ινδουισμού κτλ. Όλες οι θρησκείες έχουν πει πράγματα πάνω σε αυτό. Νομίζω οι πρακτικές όλων των θρησκειών έχουν διαλογισμό. Δηλαδή, προσευχή είναι ένας τρόπος διαλογισμού. Κάθομαι δηλαδή λίγο μοναχός μου, είχε με παρέα, που με παρέα καλύτερα, αλλά συγκεντρώνομαι λίγο στο μέσα μου, στο τι νιώθω. Ναι, εγώ φαντάζομαι ότι όλοι στην προσευχή μας βγάζουμε λίγο τον πόνο μας, τα στεναχώρια μας, τα ζόρια μας, τα μεγάλα. Ευχαριστούμε την ευγνωμοσύνη μας. Ναι, και ζητάμε αυτό, να έρθει το καλό στη ζωή μας. Αυτό... Είναι μεγάλη επιστήμη του η προσευχή. Προσωπικά άρχισα να προσεύχομαι πολύ συστηματικά και με ένταση από όταν ξεκίνησα το Pranic Healing. Να ρωτήσω σε ποιον προσεύχεσαι εσύ. Χριστιανός Ορθόδοξος είμαι εγώ, οπότε εντάξει, δεν ψάχνω, ξέρεις, το χώρι. Ξέρω πού στο Θεό, εντάξει, ο Θεός δεν είναι, δεν φοράει τώρα προσωπία. Ξέρω εγώ τώρα, ο καθένας είναι προσωπικό θέμα. Πολύ προσωπικό. Και στο διαλογισμό στις δίμες καρδιές επικαλούμαστε τη βοήθεια του Θεού, των ανωτερών όντων κτλ. Επειδή διαλογίζονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο, διαφορών θρησκειών, δεν αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε... Δεν ονοματίζουμε δηλαδή Χριστό, Αλλάχ, Βούδα ή οτιδήποτε. Δεν είναι θρησκευτικό εργαλείο, είναι πνευματική άσκηση. Είναι. Όπου αυτό που επιδιώκουμε με το διαλογισμό είναι η φυσική κατάσταση του νου. Και η φυσική κατάσταση του... Και του... Η οποία ποια είναι η φυσική... Δεν είναι αυτό που ζούμε στην καθημερινότητά μας, η φυσική κατάσταση. Δηλαδή ένας νους είναι, ναι, σε πλήρη λειτουργία που δέχεται δεκάδες ερεθίσματα και που εμείς τον πιέζουμε ακόμα παραπάνω και ακόμα παραπάνω να εκλογικεύσει τα πάντα, να δώσει απαντήσεις σε όλα και να ανταποκριθεί σε όλα. Αυτό μας εξυπηρετεί, να βομβαρδίζουμε το μυαλό μας με πράγματα. Άμα είναι να ξεχνάς τα ζόρια, ναι. Τα ξεχνάς, αν τα ξεχνάς φεύγει, αν βάλεις το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι φεύγει. Δεν το βλέπεις. Στη θεραπεία του Pranic Healing μπαίνουμε στη ρίζα. Βγάζουμε αυτό το πράγμα και μετά δεν υπάρχει, έτσι έρχεται η αίσθηση. Δεν θεραπεύουμε τα συμπτώματα, φυσικά και τα συμπτώματα υποχωρούν, έτσι, αλλά πάμε στη ρίζα. Μιχάλη, διαβάζοντας λίγο, σημείωσα κάποιες λέξεις, ναι, που εγώ και μόνο που τις σημείωνα έμπαινα στην εμπειρία τους. Δηλαδή, ωραία, πίεση, άγχος, στρες. Παναγία μου, Δευτέρα με Παρασκευή, το πρόγραμμά μου, αυτό σε καθημερινή βάση. Και διαβάζω μετά, επίγνωση, συνειδητότητα, ηρεμία, γαλήνη. Η ηρεμία και η γαλήνη είναι κάτι που όλοι το θέλουμε στη ακριβώς ζωή μας.
έρχονται από μόνα τους. Άμα πούμε ότι εντάξει, σήμερα δεν θα αγχωθώ, είμαι ήρεμη και γαλήνια. Ή πρέπει να έχουμε κατακτήσει την επίγνωση και τη συνειδητότητα. Όλα αυτά χρειάζονται. Και δυστυχώς η εσωτερική γαλήνη δεν αγοράζεται. Πρέπει να το δουλέψουμε μόνοι μας. Οπότε γι' αυτό πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ μας και να βάλουμε το σώμα μας σε ένα σκαμπό και να διαλογιστούμε. Ή μόνο να, και στον καναπέ λάβουμε. Κάντε το. Και στον καναπέ, και στον καναπέ. Και ξαπλωμένοι, είστε παροίχνες μόνο. Δεν το θέμε. Συγγνώμη στις δίδυμες καρδιές. Το στρες, η πίεση, όλα αυτά είναι υπαρκτά. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Έχει από παγκόσμια έρευνα, γιατί υπάρχουν, είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι που διαλογίζονται πλέον στον κόσμο, στις δίδυμες καρδιές, και πόσο μάλλον και σε άλλες διαλογιστικές πρακτικές. Έτσι. Έχει γίνει έρευνα και μόνο με τον διαλογισμό καταφέρνουμε να μειώσουμε ή να εξαλείψουμε το στρες ανάλογα το θέμα του καθενός. Και όλα τα αρνητικά μας. Ο διαλογισμός λειτουργεί σαν να κάνουμε ένα ενεργειακό ντουζ. Ναι. Όπως ένας χειρονάκτης έρχεται στο σπίτι του και κάνει ένα ντουζάκι για να αποβάλει τη σκόνη από την εργασία του, εμείς συναλλασσόμενοι και ερχόμενοι σε επαφή με διάφορες ενέργειες, καλές ή λιγότερες βοηθητικές. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν το καταλαβαίνουμε. Ίσως το καταλάβουμε συσσωρευτικά, όταν κάπου σκάσει. Μάλλον το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος εκεί απέναντι με ένα λίγο με ζορίζει. Ή η κατάσταση μπορεί. Τώρα εδώ με τον Μιχάλη που έχω έρθει στην εφορία να ρυθμίσω την οφειλή μου. Δεν μπορώ, δεν νιώθω καλά. Άρα αυτό το δεν νιώθω καλά δεν είναι ότι με τρελή, είναι όλο αυτό το μεταξύ μας. Ναι, όχι ότι ο Μιχάλης είναι προβληματικός, Παναγία μου. Ίσως και λάθος. Κάποιοι άνθρωποι το αντιλαμβάνονται, κάποιοι άνθρωποι δεν το αντιλαμβάνονται. It's okay. Το θέμα είναι ότι τι κάνουμε. Θέλουμε ένα εργαλείο. Αυτό του διαλογισμού, για παράδειγμα. Ο διαλογισμός δίνει καρδιές βραβεύτηκε ως ο καλύτερος το 2017. Αυτό θα κάνει τον ντουζάκι. Θα αποβάλει όλες αυτές τις αρνητικές ποιότητες που έχουμε στο σύστημά μας. Μιχάλη, για να το φέρουμε και στα πολύ δικά μας δεδομένα, που μπορεί να καταλάβει ο μέσος όρος του κόσμου μας παρακολουθεί, αυτά που λες είναι μετρήσιμα με βάση έρευνες που έχουν γίνει από μεγάλα πανεπιστήμια. Και θυμάμαι μια κουβέντα που κάναμε και αναφερόσουν σε έναν άνθρωπο που είναι στέλεχος σε μια μεγάλη εταιρεία στο Λονδίνο, όπου είναι πολύ hardcore ο πολύ τύπος. Πολύ πιεστική ζωή. Και η ζωή του και η καθημερινότητά του. Όπου σου έλεγε ότι χωρίς διαλογισμό δεν γίνεται. Έχουν εκπαιδευτεί με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν και σε διάφορες τομείς, όχι μόνο στο κομμάτι του business. Ο άνθρωπος αυτός μου μετέφερε ότι, ξέρεις κάτι, θεωρείται αυτονόητο κάθε στέλεχος επιχειρήσεων να διαλογίζεται. Πώς θα έχει διάβια σκέψεις. Να πάρει αποφάσεις που οι αποφάσεις του επηρεάζουν κόσμο. Ναι. Τη δουλειά ανθρώπων. Δεν είναι απλά... Εξηγήσε μου, την ώρα που διαλογίζεσαι, πώς καταφέρνεις μετά να πάρεις σωστή απόφαση, τι γίνεται. Είναι αυτό το ντουζάκι. Όταν εγώ έχω το στρες, υπάρχει ένα συννεφάκι κάπου μπροστά μου. Δεν με αφήνει να λειτουργήσω 100%, να έχω διάβια σε αυτό που πρέπει να δω. Οπότε αν αυτό το έχω, και αυτό κάνουμε και με τη θεραπεία. Γιατί με το όταν πράνικ, υπάρχει. Λες. Ναι. Όταν υπάρχει κάτι ισχυρό, δεν φτάνει ένας διαλογισμός. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Οπότε μπαίνουμε και δουλεύουμε συγκεκριμένα. Υπάρχουν πρωτόκολλα στο πράνικ για οποιαδήποτε πάθηση σωματική ή ψυχολογική. Εφαρμόζουμε τις τεχνικές που μαθαίνει ένας που επιλέγει να κάνει τα σεμινάρια. Θεραπευτής. Ναι, δεν είναι απαραίτητα να γίνει επαγγελματίας θεραπευτής. Μπορεί οποιοδήποτε να πάρει αυτό το εργαλείο, αυτό το κουτί, το βαλιτσάκι, ας πούμε, των πρώτων βοηθειών, για να το έχει σπίτι του και να βοηθάει τον εαυτό του τους δίπλα του. Αν ήμουν εγώ γιατρός και σου έλεγα, έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Εδώ η ιατρική, όπως την έχουμε στο νου μας, η δυτική ιατρική, είναι αυτή που κατάφερε να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής, να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρές ασθένειες. Τι έρχεσαι τώρα να μου πεις εσύ, ότι δουλεύοντας λίγο με την ενέργεια του άλλου θα του λύσεις το πρόβλημα που έχει στη σπλήνα ή στη σπονδυλική στήλη. Το pranic healing, να πω. Αυτά σίγουρα... είναι επικίνδυνα πράγματα. Εξαρτάται πώς τα χρησιμοποιούμε. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Το pranic healing, να πω ότι δεν έρχεται να υποκαταστήσει την ιατρική. Η ιατρική κάνει μια θαυμάσιο έργο, όπως είπες, και θα κάνει ακόμα καλύτερα πράγματα. Το pranic healing έρχεται για να συμπληρώσει την ιατρική, να βοηθήσει ναι. την αυτοθεραπεία. Αν εγώ κοπώ, το δάχτυλό μου θα αρχίσει να δένει και να αυτοθεραπευτεί μόνο του, χωρίς να του βάλω τσιρότο ή μπεταντίνο. Από μόνο μας, σε όλους σημαίνει αυτό, ναι. αν είμαστε καθολογείς. Ναι. Αν εγώ λοιπόν μπορέσω να επέμβω με κάποιες τεχνικές και αυτό να το επισπεύσω
Και όταν ο γιατρός έρθει και μου πει ότι ξέρεις κάτι για αυτή τη διάγνωση, σε βάση των εξετάσεων και τις γνώσεις που υπάρχει, χρειάζεται για παράδειγμα μία εβδομάδα. Επούλωσης, ναι. Και έρχεται ο δέκτης σε εμάς και του κάνουμε μία θεραπεία και είναι καλά, ας πούμε, την πρώτη μέρα. Είναι μία βοήθεια. Με τι δουλεύεις όμως, με τις ενέργειες του ανθρώπου. Μπορείς, Ανδριανή, που θα κάνεις το σεμινάριο, να το μάθεις. Περίμενε τώρα, γιατί ψήνομαι σιγά-σιγά. Έχω, ξέρεις, όλες αυτές τις ερωτήσεις και τις αμφιβολίες που έχει ο μέσος δυτικός άνθρωπος. Ότι. Άσε μας τώρα, ρε κατσουλάκι. Θα πάω να κάνω έτσι και θα είναι όλα καλά. Αλλά από την άλλη, επειδή το έχω βιώσει κάποιες φορές, είμαι στη φάση του. Όπα, τι δούλεψε. Γίνεται εδώ. Ναι, σε μένα έχει δουλέψει. Αλλά δεν θέλω τώρα να βγω και να φωνάζω και να λέω. Θέλω να το ψάξω λίγο παραπάνω και μετά θα σας πω. Μα εμένα ένα κομμάτι που με κράτησε στο Prime Healing είναι ότι στην εισαγωγή σου λένε ότι μην πιστέψεις τυφλά. Δεν θέμε φυείς ανθρώπους. Αυτά που διδάσκεσαι. Πάρτα, εφαρμοσέ τα. Βγάλε τα δικά σου συμπεράσματα. Εγώ τα έχω βγάλει τα δικά μου συμπεράσματα, γι' αυτό είμαι εδώ. Με γιατρούς έχεις μιλήσει. Να πω ότι ένας μάστερ του Prime Healing είναι γιατρός στη Νέα Υόρκη. Ναι. Και εξακολουθεί να γίνεται έρευνα, χρηματοδοτούνται για να βγουν papers και τα λοιπά, γίνονται έρευνες. Υπάρχουν γιατροί, πολλοί γιατροί, υπάρχουν και στα βιβλία ακόμα του Master Chuang Shui μαρτυρίες γιατρών και ψυχολόγων. Να πω ότι συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες υγείας και όχι μόνο. Το ότι δεν ξέρω πόσο διαδεδομένο είναι. Γενικά ο κόσμος είναι όλο και πιο δεκτικός. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Και επίσης για την ιατρική, να πούμε ότι υπάρχει χώρα, κράτος, το οποίο διδάσκει το Prime Healing σαν μεταπτυχιακό στην ιατρική του σχολή. Υπάρχει χώρα, άλλη χώρα, κράτος, στον κόσμο το σημερινό, ο οποίο έχει στελεχώσει το σύστημα υγείας του με επιστοποιημένους Prime θεραπευτές. Δεν αργεί να έρθει και εδώ ή στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο. Λύσε μου την απορία. Με τι δουλεύετε ακριβώς? Δηλαδή, πώς ένας θεραπευτής κάνει καλά έναν άλλον άνθρωπο? Με την ενέργειά μου, αυτή που έχω εγώ μέσα στο σώμα μου, ή με τη δική σου ενέργεια? Όχι, δεν χρησιμοποιώ τη δική κανενός μου ενέργεια. Από τους δύο. Γιατί τη δική σου ενέργεια δουλεύουμε πάνω στο δέκτη, με την έννοια πια ότι αν υπάρχει μια ενέργεια την οποία δεν μας εξυπηρετεί, θα πρέπει να την αφαιρέσουμε. Ναι. Στη θέση της, τι πρέπει να βάλουμε για να αυτοθεραπευτεί, αυτό που λέγαμε πριν, να βοηθήσουμε να επιταχύνουμε την θεραπεία. Mm-hmm. Θα πρέπει να βάλουμε μια φρέσκια, υγιή, θεραπευτική ενέργεια με κάποιες ποιότητες ή οτιδήποτε. Δεν μπορώ. Τα σεμινάρια είναι copyrighted, γι' αυτό ακριβώς, για να βγει ο καθένας να λέει τα οτιδήποτε. Ναι, έχει πρωτόκολλα. Υπάρχουν άνθρωποι δάσκαλοι, οι οποίοι διδάσκουν με μεγάλη επιτυχία και μπορεί οποιοδήποτε να πάει να τα μάθει. Εφαρμόζουμε λοιπόν πρωτόκολλο. Η ενέργεια που χρησιμοποιούμε, αν χρησιμοποιήσω τη δική μου ενέργεια, μπορεί να γίνει. Αλλά μπορεί να έχουμε και κάποιο ατύχημα, να αδειάσω εγώ ή να πάρω εγώ του άλλου. Σε θεραπευτικές παραδόσεις υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες παλιότερα. Εμείς χρησιμοποιούμε τη θεϊκή ενέργεια του περιβάλλοντος. Υπάρχει άπειρη, οπότε δεν υπάρχει λόγος να. Υπάρχει ευθονία στη φύση, υπάρχει ευθονία, σε όλα τα καλά. Ναι, 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 ναι. Και αυτό γίνεται έχοντας. Ακουμπάς, έρχεσαι και ακουμπάς. Είναι non-touch. Και εξ αποστάσεως. Και εξ αποστάσεως, βέβαια. Μπορεί να είναι ο άλλος στην Αμερική και να. Όχι, μπορεί, είναι. Χειρίζομαι. Ναι. Θεραπευόμενος στην Αθήνα, ας πούμε, δεν είναι θέμα. Γίνεται με το μυαλό σου, δηλαδή. Γίνεται το με τις τεχνικές σου, μαθαίνεις από τον πρώτο. Δεν θα σας τα πούμε όλα σήμερα. Πρέπει να. Είστε πρόσδεκτοι όλοι. Να πάτε να μάθετε. Αυτό ακριβώς, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, είναι δύο τα τεινά. Μάλλον όχι. Αυτό που σίγουρα θα συμβεί ακούγοντάς μας. Θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πούν «Α, για να το δω και αυτό». Mm-hmm. Άνθρωποι που λίγο το έχουν ψάξει και είναι λίγο πιο ανοιχτοί. Υπάρχουν και άλλοι που θα αλλάξουν κανάλι. Νομίζω, και θα τους φανεί λίγο κανάλι. Δύσκολο όλο αυτό. Μα τι μου λέει, δηλαδή, θα με σκέφτεται εμένα ο Μιχάλης σαν τη γιά που με ξεματιάζει από το χωριό και με ξεματιάζει. Ακόμα και το ξεμάτιασμα όμως. Μια χαρά. Αυτό που είδες πως το αποδεχόμαστε. Στην ίδια λογική δεν γίνεται. Φυσικά νομίζω εδώ. Τη Βασκανία, φυσικά. Και έχει και ευχή συγκεκριμένη. Και αυτό, με την ενέργεια πάλι δουλεύει. Μπορεί ένας. Θα μάθουμε πολλά πράγματα φέτος. Τις τεχνικές του Prime Healing να καταλάβει πώς λειτουργεί το μάτι με την ενέργεια. Εξηγούνται όλα αυτά με βάση τη φυσική και τη μηχανική του σώματος. Η αστροφυσική λέει σήμερα ότι η σκέψη δημιουργεί ύλη. Αν εγώ σκεφτώ τι ωραίο χαμόγελο που έχει η Ανδριάννη. Είδατε. Ευχαριστούμε που μας το χαρίζεις. Δημιουργείται μια ύλη. Αν αυτό. Η ενέργεια που προκαλείται από τη σκέψη, αυτό προκαλεί ύλη στη συνέχεια. Η σκέψη. Τι λέμε σήμερα, Πανέλη. Δεν ξέρω. Θα έχει ενδιαφέρον να κάνεις μια εκπομπή, καλώντας
αστροφυσικούς. Δεν θα καταλάβω τι μου λένε, Μιχάλη. Όχι, όχι. Μπράβο. Είναι εξαιρετικές οι διδασκαλίες του Master Chow Sui, στο Pranic Healing και όλα αυτά, γιατί στην ουσία δουλεύουμε με κβαντική φυσική, με πράγματα πολύ. Και είναι τόσο εκλαγευμένα, ένας άνθρωπος δεν απαιτείται να έχει αλγόριθμους μέσα στο κεφάλι του ή γνώσεις μεταπτυχιακών και δεν ξέρω τι. Με ένας μέσος ευφυΐας άνθρωπος, εγώ το έχω κάνει. Αν το έχω κάνει εγώ, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Μπορεί να πάει να πάρει αυτές τις τεχνικές και να βελτιώσει τη ζωή του. Εγώ μπορώ να έρθω, ας πούμε, σε σένα που τα ξέρεις ήδη και να με κάνεις καλά, σε εισαγωγικά. Δηλαδή να σου πω, Μιχάλη, βοήθησέ με, έχω αυτό το θέμα. Και επίσης να πάω και σε ένα σεμινάριο και να μάθω να κάνω αυτά που κάνεις εσύ. Βεβαίως. Δεν πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις αυτό, δηλαδή ξέρω εγώ. Καμία προϋπόθεση. Να είμαστε δεκτικοί. Να έχουμε τη θέληση να λάβουμε να κάτι καινούργιο, να μάθουμε. Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι απαραίτητο προς Θεού να φτάσουμε στο πάτωμα για να πούμε δεν δούλεψε το ένα, δεν δούλεψε το άλλο, ας πάω εκεί τελευταία στιγμή. Ας πάμε για να διατηρήσουμε το επίπεδο ζωής μας και να το βελτιώσουμε και σιγά σιγά και τον γύρο μας, το περιβάλλον μας και όπου. Αυτό είναι λίγο με στεναχωρεί ότι άνθρωποι έρχονται ενώ είναι μια χαρά, όταν φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν χρειάζεται αυτό. Ναι, βρε Μιχάλης, έτσι έχουμε συνηθίσει. Βρίσκουμε άλλες, επιλέγουμε άλλες λύσεις, οι οποίες προφανώς και δεν δίνουν αποτέλεσμα κάποιες φορές, οπότε και θα ψάξουμε ναι, την πιο εναλλακτική βέβαια. Προσέγγιση. Διαβάζει 10 βιβλία, 2 δεν είναι και τόσο του γούστου. Ναι, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι. Αρκεί να μην έχουμε αλλά το πράγμα σας το εγγυώμαι. Και για τους φίλους που θα αλλάξουν κανάλι, να τολμήσω να τους πω ότι θα στο μέλλον, στο κανάλι που θα βλέπουν, θα το βλέπουν αυτό, γιατί αυτό θα λειτουργήσει, λειτουργεί θεαματικά και πιστεύω ότι στην ανθρωπότητα θα δούμε σπουδαία πράγματα σύντομα. Εφόσον όλο αυτό ξεκινάει με διάθεση να βγάλει τα καλά μας στοιχεία προς τα έξω και να γίνουμε πομπή καλών και θετικών ενεργειών και στοιχείων, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό το πράγμα. Δεν φτάνει μόνο η καλή θέληση, πρέπει να κάνουμε και πράξη, πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Γιατί και εγώ έχω καλή θέληση να μην βλάψω κανένα, αλλά και ο άλλος εκεί που δέρνει το φίλο μου, δεν επεμβαίνω. Πρέπει λίγο να κινητοποιηθούμε, λίγο μας λείπει αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι θα ξεκινήσει μια ωραία κουβέντα από τη δική μας τη συζήτηση σήμερα. Απορίες σίγουρα έχετε, ευπρόσδεκτες. Και τα σχόλιά σας και τα θετικά και τα αρνητικά. Ό,τι καινούργιο μπαίνει στη ζωή μας, έχει αξία και σημασία να το ψάχνουμε, να το αναλύουμε, να δούμε κατά πόσο μας ταιριάζει. Ας το δουν, ναι. Ακριβώς. Και πάμε παρακάτω. Δεν κάνουν κάτι. Υπάρχει δομή σε όλο αυτό. Υπάρχει Ινστιτούτο. Ο Master Chow Sui ήταν μια πολύ ανεπτυγμένη ψυχή. Έτρεχε επιχειρήσεις, είχε σπουδάσει χημικός μηχανικός, είχε το φιλανθρωπικό του έργο, είναι απίστευτο. Υπάρχει το Ινστιτούτο, υπάρχει το ερευνητικό κέντρο, ο οποίος, επειδή οι ασθένειες εξελίσσονται κτλ. Γίνονται έρευνες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και όλα αυτά λειτουργούν, υπάρχουν retreats που βρισκόμαστε ανά τον κόσμο και κάνουμε τις πρακτικές μας. Και υπάρχουν οι δάσκαλοι, υπάρχει για την Ελλάδα το Pranic Healing Light, ας πούμε, που εγώ συνεργάζομαι, ο δάσκαλος εδώ στην Κρήτη που ανά διαστήματα, τον έχετε φιλοξενήσει κιόλας στο παρελθόν, οργανώνονται σεμινάρια στο Άγιο, στο Χανιά, Ηράκλειο, οπουδήποτε. Λοιπόν, εμείς σας δώσαμε το ερέθισμα, βάλαμε το σποράκι για να δείτε από εκεί και πέρα τι μπορεί να δώσει σε εσάς. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι δυνατή. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα συναντήσουμε δύο υπέροχους ανθρώπους που απ' αλλού ξεκίνησαν σε αυτή τη ζωή, αλλού βρέθηκαν, αλλά έχουν ένα πολύ σημαντικό σκοπό να επιτελέσουν. Σε λίγα λεπτά κοντά σας.